Λοιπόν, και πάμε κυρία... και στην κυρία Παδηλάκη. Έτσι, Ελπίδα Παδηλάκη. Πρώτη Πειραιά, ΚΚΕ. Στην Αλφα Πειραιά. Στην Αλφα Πειραιά. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι για το ψηφοδέλτιο, ειδικά τη Αλφα Πειραιά. Ναι. Έχει κάτω ξεχωριστό το ψηφοδέλτιό μας στην Αλφα Πειραιά. Κατεβαίνει συνάδελφό σας, η Σεμίνα Διγενή, η οποία είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής, όπως ξέρετε, στη δεύτερη θέση. Και παρέδωσε την έδρα της στο Κομμουνιστικό Κόμμα και σύμφωνα με δική της δήλωση, γιατί θεωρεί πιο σημαντική την μάχη των εθνικών εκλογών. Θέλει να βρίσκεται εντός και ακριβώς είναι στην Αλφα Πειραιά για να συμβάλλει στην προσπάθειά μας. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εξασφαλισμένη, ας πούμε, σε εισαγωγικά η έδρα στην Αλφα Πειραιά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά να ξέρει ο κόσμος να το λάβει υπόψη του ότι η έδρα στην Αλφα Πειραιά στο Κομμουνιστικό Κόμμα σημαίνει ότι δεν θα την πάρει η Χρυσή Αυγή. Γιατί, γιατί το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, η ατζέντα, είναι συγκεκριμένη. Λοιπόν. Και συμφωνούν και στη γενική κατεύθυνση, αλλά έχουν φτάσει το σημείο και στα σημεία. Και εδώ τώρα τσακώνονται τι είναι προσχηματικό, όσο τσακωμόστε δηλαδή. Εντελώς, γιατί πρέπει να φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κυρία Παντελάκη, δεν ακούγεστε. Όλοι μαζί δεν ακούγεστε. Να πούμε λοιπόν στη ροή. Ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο της δημοσιονομικής σταθερότητας και εκεί δείχνει πώς θα πάνε τα πράγματα τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2060. Κύριε Καφαντάρη, και έχετε εγγυάστε και οι δύο για αυτή την πολιτική. Κύριε Παντελάκη, οπότε, μισό λεπτό παρακαλώ. Είναι σαφές ότι έχουμε στην Ελλάδα ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, στο οποίο συμφωνούν και οι δύο πόλοι ισχυροί, φαινομενικά ισχυροί, βέβαια έτσι είναι, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα αστικά κόμματα. Που είναι η σημερινή βαρβαρότητα που ζει ο κόσμος. Εγώ αφήνω όλους αυτούς που μας ακούνε, έχουν την υπομονή να μας ακούνε, τη ζωή που ζουν και τα προβλήματα που τους βασανίζουν. Ναι. Τι αντιπολίτευση όμως να κάνετε, κυρία Παντελάκη, δηλαδή απέναντι στην επέκταση και. Καταρχήν, δεν μιλά, είπα το ένα σχέδιο. Πριν από την αντιπολίτευση, ευχαριστώ να σας πω. Ποια είναι η αντιπολίτευση απέναντι στη ρύθμιση των 120 δολαρίων. Ακούστε με, ακούστε με. Καταρχήν, το Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχει στα πολιτικά πράγματα γιατί διεκδικεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η εργατική τάξη, με τους συμμάχους της, με τους αυτοαπασχολούμενους μικρεμπόρους, με τη φτωχή αγροτιά, να προχωρήσουν και να υλοποιήσουν το δεύτερο σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το δεύτερο σχέδιο, που αυτό μπορεί να δώσει διέξοδο στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και των ανθρώπων που σήμερα βασανίζονται. Ποια είναι η φιλοσοφία του Κομμουνιστικού Κόμματος, από πού ξεκινάμε. Παράγεται πλούτος σε αυτή τη χώρα. Ποιος τον παράγει, οι εργαζόμενοι. Από αυτό προκύπτει ότι έχουν δικαιώματα. Να καρπώνονται αυτά τα αποτελέσματα του πλούτου. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Και την ίδια στιγμή που όλοι μαζί συμφωνούν και δίνουμε με τη σέσουλα προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο και φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά στο λαό, γιατί δεν συμβαίνει αυτό, γιατί είναι ιδιοκτήτες του πλούτου, μερικές εκατοντάδες όμιλοι στην Ελλάδα, οι οποίοι καρπώνονται τα πάντα. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας και πρέπει να αλλάξει. Βεβαίως, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είμαστε μειοψηφία. Διεκδικούμε λαϊκή διακυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Να στηρίξω αυτή την προσπάθεια, προσπαθούμε να οργανώσουμε το κίνημα, ο κόσμος να μπει μπροστά και να τα αλλάξει όλα. Σήμερα, μακάρι να κρινόταν στις μέρες μας μια τέτοια προοπτική και ο λαός να έχει ένα ορμητικό κίνημα να τους σαρώσει, να τρέχουν και να μην φτάνουν. Σήμερα λοιπόν όμως μπορεί ο λαός να αναδείξει εκείνη την πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να αντιπαρατηθεί την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί το κουστούμάκι είναι έτοιμο για το λαό. Είναι ακριβώς έτοιμο και στα σημεία. Το μεσοπρόθεσμο έχει ψηφιστεί μέχρι το 2022. Ανησυχούμε πολύ και για τα ζητήματα της οικονομίας, αλλά και για την άλλη όψη του νομίσματος, στα ζητήματα της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας, στους σχεδιασμούς και πολέμους. Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι και πρέπει να ανησυχήσει και ο ελληνικός λαός, που τον καθησυχάζει η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα. Έχουν κάνει την Ελλάδα, αυτό βέβαια το κατάφερε ακόμη περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ, ένα πεδίο βολής. Από το βόρειο μέρος Ελλάδας μέχρι το νότιο. Σπαρμένο με βάσεις, είμαστε στόχος. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα που επικινδυνόταν. Σε αυτά λοιπόν ποιος μπορεί να ανταπαρατηθεί, να αντιπαρατηθεί στρατηγικά. Να δώσει σήμερα ανάσες, να ανακόψει αυτή την επίθεση. Να πάρει ανάσες ο λαός, γιατί πρέπει να τις πάρει με συγκεκριμένες προτάσεις. Στο πρόγραμμά μας έχουμε 19 άξονες που λέμε εδώ και τώρα τι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ και τώρα επίδομα ανεργία σε όλους. Εδώ και τώρα για τον κατώτατο βασικό μισθό. Για να πούμε κάτι. Τι απάτη και γίνεται εδώ. Αυτό, κύριε Παντελάκη, παρακαλώ. Έχουμε καπιταλισμό. Είμαστε στην ελεύθερη αγορά. Είμαστε. Το κεφάλαιο είναι ελεύθερο να προχωράει, παίρνει τα προνόμια, οικειοθελεί φορολόγηση των εφοπλιστών και απ' την άλλη ο λαός είναι στο γύψο. Δηλαδή τι, αποφασίζει ο Υπουργός, το Υπουργείο, ποιος είναι ο κατώτατος μισθός. Γιατί δεν αφήνει ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Περίμενε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
η οποία πρέπει να απολογηθεί σήμερα, κυρία Καφαντάρη, απέναντι στον κόσμο που την εμπιστεύτηκε και έχουν δηλητηριάσει τον κόσμο με αυταπάτης, γιατί φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία αλματοδό στην κυβέρνηση. Αντί για να απολογηθεί, έρχεται και λέει ότι κάναμε κάποια πράγματα για τις κλαδικές συμβάσεις. Κάποιοι άλλοι στηρίξαν τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν, με τη στάση. Για τις κλαδικές. Λάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο για να πάμε. Αυτό το παραμύθι, άστε το. Πρέπει να. Δεν τα λέτε αυτά. Εντάξει. Γιατί προσπαθείτε να πάρετε λίγες ψήφους από το Κομμουνιστικό Κόμμα μόνο. Γιατί ξέρετε όχι, ότι δεν επόμενη... είναι θέμα μόνο. Ξέρετε, κυρία Καφαντάρη, ότι την επόμενη. Να αφήσουμε ξέρετε... την ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι την επόμενη μέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα είναι γενικώς αντιπολίτευση μόνο στην κυβέρνηση, αλλά θα είναι αντιπολίτευση συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Και στην πολιτική του. Όμως με τις κλαδικές συμβάσεις είναι κάτι πολύ σοβαρό και με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να καταλάβει ο κόσμος πόσο ταξική είναι η πολιτική υπήρξε του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των επιχειρηματιών και πόσο βέβαια με τα μπούνια τη στήριξε η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πάνε πίσω και οι άλλοι. Άρα. Τα μικρά αναχώματα της μίας κρίσης που έρχονται να σας συνδράμουν. Τι? Εκεί που η κλαδική σύμβαση συμφέρει τους εργοδότες, την ψηφίζει το Υπουργείο και η κυρία Χτσιόγλου. Παραδείγματος χάρη στην Τρένοσε, οι μηχανοδηγοί, ένα ξέρει ο κόσμος, δουλεύουν συνεχόμενο 9 μέρες. Στον επισητισμό, τουρισμό, η Ομοσπονδία έκανε μια κατάπτυστη κλαδική σύμβαση, στην οποία δουλεύουν να φρίξει ο κόσμος. Τρεις μήνες το χειμώνα, τρεις μήνες το καλοκαίρι, ανάλογα με την εποχικότητα και την πληρότητα των ξενοδοχείων. Εντάξει, τα έχει υπογράψει. Η κλαδική σύμβαση όμως. Η κλαδική σύμβαση. Ναι, όταν, υπέρ των εργοδοτών. Για να δούμε ο καπιταλισμός, συγγνώμη, παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον. Πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός όμως όταν πρόκειται. Μην το αναλύσουμε. Πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός, όχι, όχι. Δεν έχουμε χρόνο. Θα πούμε το εξής απλό. Η κλαδική σύμβαση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης όμως δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση στους εργοδότες να μην δίνει το μητρό των επιχειρήσεων. Πάντως, και έτσι να μην θέμα, μπορεί να γίνει υποχρεωτική. Αυτό θέλω να πω. Ότι έχουν τσακίσει τον κόσμο, έχουν ελαστικοποιήσει ακόμη περισσότερο την εργασία, θα μας βάλουν και σε πολέμους και έρχονται και κουνάνε το δάχτυλο στο Κομμουνιστικό Κόμμα ότι εμείς συνεργαζόμαστε με τη δεξιά. Ελάτε, ο λαϊκός κόσμος να απαντήσει όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, σε όλο αυτό το σχέδιο μάλιστα, που είναι μάλιστα. Σε βάρος, που είναι βαρβαρότητα. Πρόοδος είναι ο λαός να ζει μια καλύτερη ζωή με βάση την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτό πολύ, πρέπει να συνταυτιστεί με τα συμφέροντά του. Ασφάλιση συνταξιοδοτικό και εργασιακά είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Έχει μπει στη δημοσιονομική σταθερότητα, συμφωνούσε αυτή τη βασική κατεύθυνση, ήρθε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε ένα οικοδόμημα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, που είχαν κατηγοριοποιήσει τις γενιές για προ και μετά του 1993, αύξησαν τα όρια ηλικίας, μείωσαν τις συντάξεις. Γιατί και προ-κρίσης είχαμε προβλήματα, δεν ήταν αγγελικά τα πλάσματα, τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και τι κάνει. Αφού κρατάει αυτό το οικοδόμημα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάνει το εξής. Για τους παλιούς συνταξιούχους έχει το εφεύρημα της προσωπικής διαφοράς για να τους κουνάει, ας πούμε, το δάχτυλο, να τους κουνάει το δάχτυλο και να παρακαλάνε οι συνταξιούχοι να πετύχουν τα ματωμένα, τα λέμε εμείς, πλεονάσματα, γιατί αν δεν πετύχουν τότε θα υπάρχει ο δημοσιονομικός κόφτης. Και προχώρησε σε μία λέλαπα για τους μελλοντικούς συνταξιούχους που θα παίρνουν προνοιακά επιδόματα. Ήδη 2016-18 8 δισεκατομμύρια δύο έχουν πάρει ήδη συγκεκριμένα, ανοίξει ο κόσμος στην εφημερίδα το Ριζοσπάστη, ας τη δει στο διαδίκτυο τα αναλυτικά στοιχεία για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, τι υπάρχουν. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ τι έχουμε. Πώς υποθηκεύεται η κατάσταση? Υποθηκεύεται ότι έχεις εδώ τις αιτίες, τα προβλήματα. Έχεις τα προβλήματα της εκρηκτικής ανεργίας, τα προβλήματα της μερικής απασχόλησης των ελαστικών σχέσεων, την αδήλωτη εργασία. Έχεις τα αποθεματικά, τα κλεμμένα, τα αποθεματικά. Για μας δεν είναι ο γέγονε, τα χρωστάνε στο λαό. Αλλά κυρίως έχεις την καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία δεν μπορεί να συμβιβαστεί το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων με ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Μας. Είναι ασυμβίβαστο. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να παλέψει για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και σήμερα, εδώ και τώρα παλεύουμε. Δώστε τώρα τα κλεμμένα. Υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, τα λεφτά πηγαίνουν στους εξοπλισμούς, πηγαίνουν στους ομίλους. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν πηγαίνουν στο λαό. Άρα, σε συνθήκες πάλης, ο λαός μπορεί να πάρει ανάσα. Κυρία Αλκίδα Παντελάκη, ψήφος του κουφέ, λοιπόν. Η δύναμη του λαού την επόμενη μέρα.